Να πάμε στον κύριο Αλαβάνο να ακούσουμε λοιπόν και τη δική του. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε από αυτού του συγκεκριμένου, του δημοσιεύματος ευαίσθητων τακτών του σημερινού, αλλά και γενικότερα με αφορμή όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται για τα μέτρα τα οποία παίρνονται, λαμβάνονται, για τα μπρος-πίσω όπως κάποιοι λένε της κυβέρνησης. Για να σας ακούσουμε, κύριε Αλαβάνο. Που έχετε και μια εικόνα τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εσείς. Ναι. Και το δημοσίευμα εντάσσεται συνολικά στη συζήτηση που διεξάγεται τις τελευταίες μέρες, η οποία χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Είναι ότι η πανδημία εξελίσσεται, είναι σε εξέλιξη, ότι εκφράζονται και ενδεχομένως κυριαρχούν μεταλλάξεις οι οποίες έχουν ενδεχομένως διαφορετικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Και αυτό γίνεται πάνω σε ένα έδαφος στο οποίο ο λαός μας έχει αφαιθεί εκτεθειμένος σε νέους κινδύνους ακριβώς λόγω των εγκληματικών πρωτοκόλων που έχει εφαρμόσει, του ανοίγματος μέσα σε εισαγωγικά της οικονομίας που έχει εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση και οι άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξουν τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, του τουρισμού, των μεταφορών, σε βάρος της υγείας του λαού βεβαίως. Αυτό από πίσω, η συζήτηση δηλαδή ότι που συντηρεί η κυβέρνηση και συντηρούσαν και τα άλλα κόμματα τα οποία ταυτίζονται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι εν πάση περιπτώσει κάντε υπομονή, έρχεται το εμβόλιο, θα εμβολιαστούμε και θα είναι καλά, επιχειρείται πίσω από αυτό να κρυφτούν τα τεράστια εγκλήματα τα οποία έχουν συμβεί στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και εκεί είναι το, αν θέλετε, αυτό που κρίνεται σήμερα. Γιατί ακριβώς αυτά που είπατε και εσείς και περιγράψατε και στο ρεπορτάζ σας, τα μπρος-πίσω, οι παλινοδίες, μια διχαστική λογική που καλλιεργείται σήμερα από την κυβέρνηση, αυτό το οποίο κάνει είναι επί της ουσίας, αντί να ορθώνει τείχος στον κορονοϊό, να υποδαβλίζει ένα φόβο, ένα δισταγμό που υπάρχει, έναν αναορθολογισμό, ο οποίος σε τελική ανάλυση υπονομεύει την ίδια την ανάγκη του εμβολιασμού. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Αλαβάνε. Εντυπωσιάστηκα, ήταν το συνέδριο του ΚΚΕ πριν από λίγες ημέρες, έδωσε τη δημοσιότητα στοιχεία για τους αντιπροσώπους στο συνέδριο. Βεβαίως. Εντυπωσιάστηκα, πρέπει να πω, θετικά, από το ότι σχεδόν πάνω από το 90% των συνέδρων των αντιπροσώπων ήταν εμβολιασμένοι είτε με μία δύο δόσεις. Είτε με μία. Ναι. Και ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν ήταν εμβολιασμένοι, είτε είχαν περάσει κορονοϊό, είτε είχαν κάποιο λόγο για τον οποίο δεν επιτρέπεται ιατρικά να κάνουν εμβόλιο. Ακριβώς. Πρέπει να σας πω, εντυπωσιάστηκε. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα αυτά. Δείχνουν ότι το ΚΚΕ δίνει πολύ μεγάλη βάση στην ιστορία του εμβολιασμού. Σωστά. Το ΚΚΕ, δεν είδα ποιος με, ο κύριος Ελευθερόπουλος είναι αν όσο δείξω ξανά έξιμε, κύριε Αλαβάνε. Δεν σας είδα, δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, πέρυσι, όταν είχε ξεκινήσει να εκφράζεται στην Ελλάδα, να λαμβάνει η χώρα έτσι τα πρώτα κρούσματα, υιοθετήσαμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είπαμε ότι πρέπει να μείνουμε υγιείς για να μείνουμε δυνατοί. Και σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες του κόμματος, αλλά και τις εξωτερικές διαδικασίες, εκεί που συμμετέχουν τα στελέχη, τα μέλη του ΚΚΕ, στα σωματεία, στα συνδικάτα, μέσα στα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, σε όλες τις διαδικασίες τηρήθηκαν και στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις, μέχρι κεραίας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα, να το πούμε αυτό που να έχει δώσει τέτοια στοιχεία. Ήταν εντυπωσιακό, ιδίως στις διαδηλώσεις, εικόνες. Δεν έχει δώσει άλλο κόμμα τη στοιχεία, πρέπει να το πω εγώ. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Το θέμα είναι ο στόχος. Γιατί το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, τι είπαμε? Είπαμε ότι μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες, πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, τις οποίες θα τις αξιοποιήσουν η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να περάσουν πολλά βαριά αντιλαϊκά μέτρα, όπως και έχει γίνει. Σας θυμίζω το νόμο πλέον, τον απαράδεκτο, τον κατάπτυστο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη δεκάωρη δουλειά, τις απλήρωτες υπερορίες, την υπερεκμετάλλευση. Σας θυμίζω το νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε η κυβέρνηση, το οποίο διαλύει στην πραγματικότητα το σχολείο, όπως το γνωρίζουμε, τον ενιαίο του χαρακτήρα, επιδιώκει να ελέγξει τη διαδικασία της εκπαίδευσης, αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Άρα λοιπόν, εμείς τι είπαμε, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, που είπανε, όπα, τώρα βάζουμε φρένο, θα λογαριαστούμε στη συνέχεια, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι. Και το θα λογαριαστούμε στη συνέχεια μετατράπηκε σε βάζω πλάτη σε ό,τι φέρνει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της. Πήραμε την απόφαση ότι θα πρέπει και σε αυτές τις συνθήκες να συνεχίσει ο λαός μας να απαιτεί, να διεκδικεί με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, κάνοντας σημαία του σε αυτή την πρώτη φάση την ανάγκη να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας,
το οποίο είναι το βασικό και στην περίοδο που διανύουμε. Θωράκισή του, στελέχωσή του, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και βεβαίως μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ τα χρησιμοποιώ, δεν ξέρω αν οι συνομιλητές μου έχουν μπει στο τρένο ή στο μετρό το τελευταίο διάστημα. Εγώ το χρησιμοποιώ καθημερινά. Και καταλαβαίνετε γιατί τρέμει το φιλοκάρδι των εργαζομένων καθημερινά. Λοιπόν. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα που δεν πάρθηκαν μέχρι τώρα θα συνεχίσουμε γιατί θα τα διάλετε μετά. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Και το ερώτημα, παρακαλώ στον κύριο Αλαβάνο το ερώτημα για να του δώσουμε και το λόγο, έτσι. Θα ήθελα να κάνω. Στον κύριο Αλαβάνο την ερώτηση που θα ήθελα να κάνω. Τι ερώτημα είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπήρξε και μία παρένεση και μία πελοτροπή ή μία καθοδήγηση απέναντι στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος τα οποία συμμετείχαν στο συνέδριό του για να πάνε να εμβολιαστούν όλα. Να πάρουμε μια απόφαση και οι πέντε που βρισκόμαστε αυτό εδώ το πάνελ ότι ο πιο ασφαλής τρόπος για να γυρίσουμε στην καθημερινότητά μας και για να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω είναι μόνο το εμβόλιο. Νομίζω ότι συμφωνούμε και οι πέντε. Θα συμφωνήσετε λοιπόν, κύριε Αλαβάνο, στον υποχρεωτικό εμβολιασμό για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον εφιάλτη του κορονοϊού? Βάλτε το ερώτημα. Βάλτε δύο Λαβάνο. Διαφορετικά πράγματα. Εσείς και ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσετε από αυτό που συζητήσαμε τώρα. Ναι, κύριε Αλαβάνο, παρακαλώ. Καταρχάς να πω το εξής. Για τη συζήτηση μεταξύ των δύο, του εκπρόσωπου της Νέας Δημοκρατίας και του εκπρόσωπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νομίζω όλα αυτά που ακούσαμε το προηγούμενο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τα οποία τα παρακολουθώ και εγώ, τα παρακολουθούν και οι τηλεθεατές μας. Και τα επιχειρήματα, τα υποτιθέμενα και τα αντεπιχειρήματα δεν μπορούν να πείσουν. Δεν μπορούν να πείσουν. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί δεν μπορούν να πείσουν το λαό μας. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι κατά μία πόλη λιγότερη. Τόσο είναι τα θύματα της πανδημίας στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να έχουν σωθεί πολύ περισσότερες ζωές εάν το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν σε καλύτερη μοίρα. Εάν με βάση τις οδηγίες και τις νόρμες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχαμε τις 3.500 μέθ που έπρεπε να έχουμε. Εάν δεν είχαν κλείσει πριν από 10 χρόνια 10 και 11 νοσοκομεία και είχαν συγχωνευτεί, εάν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, είχε ανοίξει τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία έκλεισαν. Γιατί τώρα ξεχνάει μάλλον ο κύριος Σκουρλέτης ότι μεταξύ των δύο κυβερνήσεων ότι έκανε 120 τόνοι, ότι έκανε διορισμού λοιπόν στην υγεία. Το ξεχνάτε αυτό. Ότι αύξησε τις δαπάνες. Τα θεωρείτε όλα ότι είναι τα ίδια. Ναι. Δεν βοηθάει αυτή η τακτική του ΚΚΕ. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε, κύριε Σκουρλέτη, και όταν συζητάγαμε για το λιμοδόνι της Δυτικής Αθήνας, Αττικής. Και η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν συγκεκριμένη. Ότι με βάση τη λογική του κόστους ωφέλους. Άνοιξε ή δεν άνοιξε δομές καινούργιες που είχαν κλείσει? Δεν μπορεί να ανοίξει. Απαντήστε. Αυτή ήταν η λογική. Και τώρα είδατε που πάμε. Άρα λοιπόν λέω το εξής. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και σε αυτή ακριβώς την πραγματική εικόνα εντάστηκε το ζήτημα του εμβολιασμού. Πώς χειρίστηκε, και με τη σύμφωνη γνώμη θα πω και τη αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση το ζήτημα των εμβολίων? Αξιοποίησε όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια έτσι ώστε να έχουμε, να πιάσουμε τους υψηλούς στόχους που έπρεπε να έχουμε για την ανοσία? Όχι βέβαια. Έμεινε με τις συγκεκριμένες συμφωνίες που είχε κλείσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κλειστές συμφωνίες που δεν δόθηκαν ποτέ στην πραγματικότητα. Γιατί, κύριε Αλαβάνο, έχουμε έλλειψη εμβολίων. Δηλαδή, ο κόσμος δεν εμβολιάζεται γιατί δεν έχει εμβόλια. Πληθώρα εμβολίων έχουμε. Δεν πάει μέχρι πρόσφατα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μέχρι πρόσφατα. Δεν αν έχουμε το Σπούτνικ ή αν έχουμε κάποιο άλλο. Μέχρι πρόσφατα ήταν και αυτό το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι. Τώρα δεν υπάρχει και πάρα πολλέ εβδομάδε. Υπάρχουν στι μεγάλε φαρμακευτικέ, υπάρχουν γεωπολιτικέ αντιθέσει και αυτά τα πράγματα μπορεί να ξαναέρθουν στην επιφάνεια. Μπορώ, δεν κύριε Λαβάνε, μπορώ να σα ρωτήσω κάτι. Με συγχωρείτε κιόλα που διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχει μια δημοσκόπηση. Δεν έχω εικόνα και δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη ροή. Υπάρχει μια δημοσκόπηση τη ΠΑΛΣ απόψε που στον Sky, όπου ένα ποσοστό περίπου 65% της τάξης αυτών που απάντησαν στη δημοσκόπηση τάσσονται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και στη συνέχεια των υπολείπων εδώ προς εκλειμμένων μας. Ακούστε, το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένη άποψη για τα εμβόλια, ιδιαίτερα αυτά τα οποία έχουν ενταχθεί, είναι μελετημένα, έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα κτλ. Για άλλες ασθένειες, οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες έχουν εκλείψει λόγω των εμβολίων. Όταν λοιπόν θα γίνει και μια τέτοια συζήτηση, θα ανοίξει νομοθετικό επίπεδο με βάση τις συστάσεις των ειδικών κτλ., τότε το ΚΚΕ θα τοποθετηθεί συγκεκριμένα. Όμως, μέχρι τότε, θέλω να σας θυμίσω
ότι η δική μας προτροπή και με πρώτο τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Νομίζω το είπα μόνος μου, ότι είστε φωτεινό παράδειγμα στην ιστορία αυτή. Λέω εγώ προσωπική μου άποψη, που δεν έχω δεν συμφωνώ με πάρα πολλά αυτό κάπου κατά ψηλό. Εν πάση περιπτώσει, στην ιστορία αυτή είστε φωτεινό παράδειγμα. Θέλω να το πω όμως. Εσείς προσωπικά, κύριε Αλαμπάνο, είσαστε υπέρ του πλοκοτικού εμβολιασμού. Αφήστε το ΚΚΕ, εσείς πώς ξέρετε. Κύριε Κατσαφάδο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν. Ναι, ναι, κύριε Κατσαφάδο, ρώτησε και πάμε στον κύριο Σκουλέτη. Το ΚΚΕ. Αφήστε το ΚΚΕ, ο Λευτέρης Αλαμπάνο. Μα εσείς, αυτό είναι το πρόβλημα που έχετε σαν κυβέρνηση. Ότι ο καθένας εκφράζει προσωπικές θέσεις, λέει αλλιώς, λέει άλλα. Και αυτό οδηγεί ακριβώς σε παλινοδίες. Άρα, εφόσον μου λέτε. Στερούνε από το λαό. Κύριε Αλαμπάνο, εφόσον μου λέτε ότι εσείς δεν έχετε προσωπική άποψη και έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε επέβαλε στα στελέχη του τα οποία συμμετείχαν στο συνέδριο να εμβολιαστούν. Δεν σας διέκοψα. Κύριε Κατσαφάδο, εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας έχει πιάσει τέτοια μανία. Μάλλον ακόμα το φυσάτε και δεν κρυώνει. Το στραπατσάρισμα που έπαθε η κυβέρνησή σας από τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις των εργαζομένων μπροστά στον νόμο για το δεκάωρο. Αυτό μάλλον καταλαβαίνω. Αυτή είναι η μανία που σας έχει πιάσει. Λοιπόν, αφήστε με να τελειώσω. Η μανία που έχει πιάσει, εγώ καταλαβαίνω, είναι να τελειώσουμε με τον εφιάλτη του κορονοϊού. Και εκφράζω τη θέση του ΚΚΕ. Είναι τόσο απλό. Και ο λαός το καταλαβαίνει. Και λοιπόν, καταλαβαίνει στα δύο χρόνια από τις κυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει αποδειχθεί μια μεγάλη αλήθεια, ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, έχει μια σταθερή πηξίδα, και αυτή η σταθερή πηξίδα δεν είναι οι λαϊκές ανάγκες, αλλά είναι τα προτάγματα και οι ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Λοιπόν, είναι λαϊκή ανάγκη και αλαμβάνω να εμβολιαστούμε όλοι για να δημιουργήσουμε ένα τείχος ανοσίας από τον κορονοϊό. Πραγματικότητα που ζούμε, ο λαός μας το ξέρει. Μπορεί να επιλέξει την πρόταση αγώνα συσπήρωσης και πάλι στο ΚΚΕ. Λοιπόν, κύριε Αλαμπάνο, να πάμε στο. Τι να πω, δηλαδή, σε αυτή την κατάσταση. Από την κουβέντα αυτή που ακούσατε, τι να πείτε, λέτε, αλλά είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Φέρει πίν. Ακριβώς επειδή είμαστε σε δύσκολη συγκυρία, δεν μπορεί με ελαφρότητα να τοποθετείται κανείς για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός στο σύνολό του. Συγγνώμη, μέχρι και ο Νίκος Βέρτης έβγαλε ανακοίνωση ότι κλείνει το κέντρο που εμφανίζεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα. Πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, ας πούμε, για τις επόμενες τρεις μέρες λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. Μάλιστα, καλά έκανε. Νομίζω. Δηλαδή και άνθρωποι που είναι μέσα από αυτό. Κλείστε, παρακαλώ. Προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Αλαμπάνο, να σας ρωτήσω κάτι. Το ΚΚΕ είναι υπέρ του να φορέσουμε ξανά μάσκες, να κλείσουν τα μαγαζιά πάλι? Τι προτείνει? Εγώ δεν έχω καταλάβει την πρόταση που προτείνει. Το κλείνουμε με αυτό, παρακαλώ. Ναι, όχι άλλη ερώτηση, όχι άλλη παρέμβαση. Προτείνει να υλοποιηθούν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα προστατεύσουν τη ζωή του λαού μας. Όπως αυτά θα τα καταλήξουν οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι χειρίζονται αυτή την κατάσταση, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς ερμηνείες. Γιατί αν θέλετε να σας πω και κάτι, τις προηγούμενες μέρες βγήκαν και μέλη της Επιτροπής. Δεν θα πω τώρα σε όλη τη συζήτηση που έγινε πριν από 1-1,5 μήνα σε σχέση με την Επιτροπή, τα πρακτικά κτλ. Αλλά βγήκαν μέλη της Επιτροπής που εμείς ποτέ δεν συστήσαμε να μην φοράνε μάσκες στους ανοιχτούς χώρους. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Από αυτό, στο εφαρμόζω. Δεν εφαρμόζω κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο, ακριβώς γιατί αυτό επιτάσσει η κερδοφορία των τουριστικών ομίλων, των μεταφορών, των πλοιοκτητών. Λέτε ότι υπάρχει απόσταση. Των αεροπλάνων κτλ. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Λοιπόν. Και αυτούς είναι εκείνοι που θέλουν να εξυπηρετήσει με την πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα και σε πολύ μεγάλο κομμάτι του νομοθετικού της έργου που στηρίζει τους επιχειρηματίες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές. Έχει στηρίξει. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσαφάδο. Ακόμα εκτός του ΚΚΕ.